Господи, благослови. Кире, евлогишо. Есть такая, как притча. Υπάρχει μια αλληγορική διήγηση για τον Απόστολο Ιωάννη, τον Θεολόγο. Όταν ήταν νέος και πλήρης δυνάμεων, έγραψε ολόκληρο το Ευαγγέλιο, το οποίο συμπεριλήφθηκε στην Καινή Διαθήκη ως το «Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο». Όταν γέρασε, είχαν λιγοστέψει οι δυνάμεις του πια, αλλά είχε την ανάγκη να μεταδώσει τα πιο σημαντικά, διασώζοντας τα νοήματα μέσα από τις επιστολές του, οι οποίες είναι κατά πολύ μικρότερες σε έκταση, αλλά δεν είναι καθόλου ασθενέστερες ως προς το περιεχόμενό τους. Όταν δε έγινε γέρος πια και άρρωστος και οι δυνάμεις του, οι σωματικές, τον εγκατέλειπαν, όπως άλλωστε επιβεβαιώνουν αυτόπτες μάρτυρες, έλεγε στα πνευματικά του τέκνα, πλησιάζοντας στον θάνατο, μόνο μερικές λέξεις. Τέκνα, αγαπάτε αλλήλους. Μέσα σε αυτά τα λόγια είναι συγκεντρωμένη η ουσία, όχι μόνο του χριστιανισμού, αλλά η ουσία του μοναχισμού, ο οποίος είναι η πεμπτουσία του. Και μπορούμε να το δούμε στο παράδειγμα της συγκεκριμένης μοναχικής οικογένειας, η οποία αποτελείται από έναν αριθμό ανδρών και γυναικείων μονών, όπου οι περισσότερες από αυτές είναι στην Ελλάδα, ενώ μερικές βρίσκονται σε διάφορες χώρες, από Αμερική έως Νορβηγία, καθοδηγούμενες πνευματικά από τον γέροντα Διονύσιο. Γέροντας. Όταν ταξίδευα στην Ελλάδα, σκεφτόμουν ότι θα μείνω στο Άγιο Όρος. Αλλά εντελώς τυχαία βρέθηκα σε ένα από τα μοναστήρια του Γέροντος. Όταν τον γνώρισα, όταν γνώρισα την αδελφότητα, κατάλαβα τους καρπούς της διαπαιδαγώγησής του. Είδα κάτι που μέχρι τότε δεν είχα ξαναδεί. Δεν το είχα δει σε ρωσικά μοναστήρια. Στο Άγιο Όρος δεν το έχω δει να υπάρχει πάντα και παντού. Και κατάλαβα ότι ενώ έχω μάθει να μην κοιμάμαι πολύ, έχω μάθει να μην τρώω μία εβδομάδα, έχω μάθει να προσεύχομαι πολλές ώρες, αλλά να αγαπάω τους ανθρώπους δεν έχω μάθει. Θα ήθελα να ρωτήσω πρωτίστως με ποιο τρόπο εσείς είχατε αισθανθεί κάποια στιγμή
ότι ο γέροντας είναι εκείνος ο άνθρωπος στον οποίο εσείς θελήσατε να εμπιστευτείτε την ψυχή σας για να την πάρει στα χέρια του και σαν παιδάκι να την φέρει στο Χριστό. Η καρδιά αισθάνεται τον Κύριό της και υπάρχουν κιόλας τέτοιες στιγμές όταν εκείνη δεν μπορεί να αντιστέκεται και τέρμα. Όχι με την έννοια ότι ο Κύριος μας επιβάλλει κάτι, όχι, αλλά με την έννοια ότι όταν νιώθουμε την αγάπη του Πατέρα, εμείς φυσικά δεν την αρνούμαστε. Από την πρώτη στιγμή φαινόταν ότι είναι εκείνος ο οποίος με γνώριζε από παιδί. Δηλαδή το Πνεύμα του Θεού είναι εκείνο που ζει μέσα στον γέροντα, ο οποίος είδε τις σκέψεις μου και ο οποίος ανταποκρινόταν στη συνείδησή μου. Ας πούμε έτσι, όταν ήμασταν παιδιά, σκεφτόμασταν, κάποιος μας παρακολουθεί. Όλα υπόθηκαν μέσα σε μία ματιά, μέσα σε ένα χαμόγελο. Και εκεί δεν υπάρχουν πια αμφιβολίες. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν είναι στις δυνάμεις μου. Η ψυχή καταλαβαίνει αμέσως. Επειδή ο Πνευματικός Πατέρας μας γεννά ένα Χριστό. Επίσης ο γέροντας είναι γιατρός της ψυχής μας. Και ο γιατρός καμία φορά πρέπει και να κάνει εγχειρήσεις. Αλλά είναι πάντοτε για το καλό της ψυχής μας. Όπως μία μητέρα δεν μπορεί να γεννήσει παιδί χωρίς πόνος, έτσι και η ψυχή δεν μπορεί να ελευθερωθεί, να καθαριστεί, να γίνει προσωπικότητα εν Χριστώ, χωρίς πόνο που ίσως προκαλείται από τον γιατρό, τον γέροντα, τον πατέρα μας. Πίστεψα ότι θα μπορούσε να ήταν άνθρωπος επί της γης που θα μπορούσε να ήταν πνευματικός μου πατέρας. Παρά τα αυτά έκανα προσευχή για χρόνια να ο Θεός να μου δώσει την απάντηση πώς πρέπει να είναι τα βήματα της ζωής μου. Και αυτή η αγωνία μέσα στην καρδιά μου που είχα για χρόνια σταμάτησε και ένιωθα την απάντηση του Θεού τη στιγμή που είδε με τα μάτια μου το γέροντα, χωρίς να πει λέξη. Ήρθα εδώ σαν ένας ανάπηρος, πνευματικά. Γιατί το λέω αυτό? Επειδή έτσι καταλαβαίνω την ψυχή μου να παρομοιάζεται με έναν πνευματικά ανάπηρο, ο οποίος το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να φωνάζει όταν δεν είναι καλά. Και την γλώσσα με την οποία προσπαθούν να του μιλήσουν δεν την καταλαβαίνει, αλλά γνωρίζει ότι εδώ θα είναι καλά. Το να εγκαταλείψεις το μοναστήρι είναι σαν να μην ζήσεις ολόκληρη τη ζωή σου. Θυμάμαι εκείνη την μοναδική στιγμή όταν κατάλαβα ότι τέτοια αγάπη δεν θα βρω στη ζωή μου πουθενά άλλου, την οποία νιώθω από τον γέροντά μας και προς τον γέροντά μας. Και τότε καταλαβαίνεις, και τώρα, ότι πουθενά άλλου δεν με ελκύει, πουθενά άλλου δεν με τραβάει.
μας οδήγησαν τα βήματα, ο Θεός εδώ, να συναντηθούμε εδώ. Το 2003, Πάσχα, ημέρα, Σάββατο. Ηρεμία, η ψυχή, η καρδιά. Γι' αυτό και αισθάνομαι ότι είμαστε ένα. Μια καρδιά. Και όχι μόνο, μόνο ευτυχισμένος. Που έχω τους πατέρες, που έχω τις αδελφές, που έχω τον γέροντα. Τι άλλο θέλω στη ζωή αυτή. Η συνάντησή μου με τον Γέροντα ήταν στην Κολυμπήθρα. Ήμουνα 39 ημερών. Είναι η πρώτη φορά που μαγειρεύω με μια κάμερα, γι' αυτό. Συνάντησα τον Γέροντά μας σε ένα μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Και εκεί, μέσα σε αυτή την πολύ σύντομη συνάντηση, με ρώτησα κατευθείαν εάν θα κάνω την καρδιά μου Εκκλησία Χριστού. Και αυτή η ερώτηση με άγγιξε πολύ βαθιά μέσα μου και εξέφρασε ακριβώς αυτό που έψαχνα τόσα χρόνια. Και του απάντησα ναι. Αλλά τον ρώτησα μετά αμέσως, αλλά δεν είναι δύσκολο? Και ο γέροντας απάντησε ναι, είναι δύσκολο. Αλλά πολύ γλυκό. Ό,τι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, η δούγαρ από τον ίδ μαθαριούσιμ. Δεν είμαστε ποτέ εγκατελειμμένες. Εδώ είμαστε παιδιά του. Εμείς αυτό νιώθουμε πολύ δυνατά. Η κάθε αδελφή καταλαβαίνει ότι ο γέροντας προσωπικά με εκείνη επικοινωνεί, ότι προσωπικά σε εκείνη απευθύνεται. Ο γέροντας την κάθε ψυχή την γνωρίζει απ' έξω, την βλέπει, του ανοίγονται, κάθε μέρα εξομολογούνται και εκείνος άμεσα την καθοδηγεί. Μπαίνει όχι μόνο μέσα στις πνευματικές ανάγκες του πνευματικού του παιδιού, αλλά και σε όλα. Είμαι εδώ ήδη 9 χρόνια, αλλά και δεν είχα ελπίδα ότι θα με πάρουν, επειδή έχω μια ηλικία αρκετά καλή, 60 χρονών. Δεν ήλπιζα. Ήμουν πολύ τυχερή που συνάντησα στη ζωή μου έναν τέτοιο άνθρωπο. Είναι μεγάλη ευτυχία. Θυμάμαι πώς τον είχαν περικυκλώσει οι αδελφές. Είχε έρθει στο μοναστήρι, όλες βγήκαν να τον προϋπαντήσουν. Εγώ τον κοιτούσα, ένας τέτοιος μεγάλος, τόσο ολόλευκος. Γέροντα, πώς ένας άνθρωπος που δεν είναι έμπειρος πνευματικά, που μόλις άρχισε να πλησιάζει την Εκκλησία, μπορεί να καταλάβει, να διακρίνει τον καλόν ποιμένα από το λύκο με το δέρμα προβάτου. Ο πνευματικός πατέρας είναι ο Χριστός που είναι σχημένος και πλένει τα πόδια του κάθε Ιούδα. Και ο πατέρας είναι μόνον ένας απόλυτος έως θανάτου υπηρέτης για το κάθε του παιδί.
Αλλά αν θέλουμε να είμαστε του Χριστού, αφήνουμε τα 99 και η ζωή μας αφιερώνεται στον γκρεμό του ενός. Και όχι να λέμε στον πρόβατο, εγώ εδώ είμαι, αν θέλεις έλα. Σωτηρία δεν είναι με συμβιβασμούς και πνευματικές καθοδηγήσεις. Είναι ψυχή αντιψυχής. Είναι ο θάνατός μου η ζωή σου, όχι ο θάνατός σου η ζωή μου. Κάθε άνθρωπος γνωρίζει το Πνεύμα το Άγιον ως θησαυρό μέσα στην καρδιά του πνευματικού του και πλέον του γίνεται στόχος να φτάσει σε αυτήν την πηγή, γινόμενος υποτακτικός. Βεβαίως, όσο είναι δυνατόν, κατεβαίνει μέχρι εσένα ο γέροντας, αλλά και εσύ πρέπει να προχωράς. Μας λέει, εάν εσείς έρχεστε στο κελί μου, μιλάτε περί προσευχής ενώ πριν έχετε μαλώσει με κάποιον ή δεν έχετε κάνει το διακόνημά σας και τα λοιπά και θέλετε να μιλήσουμε για προσευχή, δεν θα γίνει μεταξύ μας συζήτηση, γιατί μιλάμε σε διαφορετική γλώσσα, σε διαφορετικό επίπεδο. Από το γέροντα και με το γέροντα έχουμε μία σχέση όπου υπάρχει αγάπη μεταξύ μας και μέσα σε αυτή την αγάπη λειτουργεί λειτουργεί ο Θεός ανάμεσά μας. Αυτή είναι μία ένα στοιχείο της αγάπης. Και είναι ο γέροντας για μένα είναι το πρόσωπο από το οποίο περιμένω να λαμβάνω το φάρμακο πριν ξέρω ότι έχω αρρωστήσει. Είναι αυτός που θα μου πει πώς να πάω πριν βλέπω το δρόμο μπροστά μου. Μια φορά, μια γυναίκα ήρθε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου. Έφερε στην κοιλιά της μωρό, το οποίο ήξερε ότι θα είναι αγόρι. Και εκείνη προσευχήθηκε μπροστά στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, της Πηλαιώτισσας, που σημαίνει «η κυρία της Πηλαιάς», ζητώντας της για το αγόρι της. Η προσευχή της εισακούστηκε και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα το αγόρι γεννήθηκε και έλαβε το όνομα του προστάτη Αγίου του Μοναστηριού, του Αγίου Γεωργίου. Η επιθυμία για τον μοναχισμό εκδηλώθηκε στην καρδιά του Γεωργίου από νεαρή ηλικία, παρά το γεγονός πως ήταν ο καλύτερος μαθητής του σχολείου και θα μπορούσε εύκολα να πάει στο πανεπιστήμιο, και παρόλο που είχε κάθε ευκαιρία να κάνει σχέδια για μια χαρούμενη και επιτυχημένη καριέρα στον κόσμο, παρόλα αυτά, ο πνευματικός σκοπός υπερνίκησε την επιθυμία για κοσμική ευημερία, για ευτυχία, και στην ηλικία των 17 ετών πήγε στο μοναστήρι Μεγάλο Μετέωρο στον γέροντα Εμιλιανό, τον Βαφίδη, και του ζήτησε να γίνει μαθητής του.
Συνήθως, την τάση προς την ερημία την θεωρούν οι άνθρωποι σαν κάτι επικίνδυνο. Ο άνθρωπος που δεν θα σκεφτεί την φυγή κάποτε, ακόμη και με την ειδική έννοια του μοναχισμού, σημαίνει ή ότι είναι άρρωστος ή ουδέποτε ουσιαστικά απασχολήθη με την ψυχή του. Κάποιος που θα απασχοληθεί έστω και επί 5 λεπτά με τον Θεό, να είστε βέβαιες ότι το πιο πολύ διάστημα των 5 λεπτών θα είναι σκέψεις να πάει στο μοναστήρι. Τελικώς μπορεί να αρνηθεί την φυγή την τοπική, δεν θα αρνηθεί όμως εφόσον θα συνεχίσει να ζει ζωή ανάγουσα εαυτήν. Δεν θα αποφύγει την φυγή την ουσιαστική, την φυγή την τροπική, την φυγή την βιωτική. Ο γέροντας Εμιλιανός δέχτηκε τον νεαρό Γεώργιο στην μοναστική αδελφότητα, τον έκυρε μοναχό, δίνοντάς του το όνομα Διονύσιος. Προς τιμή του δικού του πνευματικού πατέρα, Μητροπολίτη Τρίκης Διονυσίου, και τον άφησε να διαμείνει στο μοναστήρι του Μεγάλου Μετεώρου. Μετά όμως από λίγο καιρό, όλη η μοναστική αδελφότητα, καθοδηγούμενη από τον γέροντα Εμιλιανό, αναγκάστηκε να αφήσει το μοναστήρι, επειδή η ελληνική κυβέρνηση είχε ανοίξει τα μετέωρα για τουρισμό και έτσι η θρησκευτική ζωή του μοναστηριού δεν μπορούσε να συνεχιστεί έτσι όπως πριν, μέσα σε ένα περιβάλλον ειρήνης και ησυχίας, για χάρη της οποίας οι μοναχοί είχαν ανέβει στους απροσπέλαστους βράχους των μετεώρων. Μετά πήγανε στο Άγιον Όρος, στην Ιεραμονή Σεμονόπετρα, ναι, στο πρώτο Σεμονόπετρα. Έγινε ηγούμενος μετά ο Πατριάρχης Ιερουσαλήμων, τότε Διόδωρος, τον ζήτησε από τον Γέροντα Εμιλιανό να αναλάβει το μοναστήρι της, του Τιμίου Σταυρού στο Ιερουσαλήμα. Συγχρόνως ίδρυσε μοναστήρια εδώ στην Ελλάδα. Όλη η ζωή του ήταν ένα δώσιμο ολοκληρωμένο προς τον καθέναν, προς την κάθε ψυχή που του είχε ανάγκη. Έχει πολλά πνευματικά παιδιά σε πολλές χώρες. Έχει ιδρύσει 2 μοναστήρια στην Αμερική, ένα γυναικείο και ένα ανδρικό, και 2 άλλα μοναστήρια στην Νορβηγία. Είναι απαραίτητο να πω λίγα λόγια για τον πνευματικό πατέρα και καθοδηγό του γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, τον Μητροπολίτη Τρίκης και Σταγών Διονύσιο, το όνομα του οποίου ο γέροντας Εμιλιανός έδωσε στον αγαπημένο του μαθητή στην μοναχική του κουρά. Ο Μητροπολίτης Διονύσιος ήταν μια ασυνήθιστη μορφή στην πρόσφατη ιστορία της Ελλάδας. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλά ελληνικά μοναστήρια είχαν καταστραφεί. Η μοναχική ζωή ήταν σε παρακμή. Γινόμενος Μητροπολίτης Τρίκης, ο Διονύσιος κατάφερε με τον πνευματικό του παράδειγμα, με τον ποιμαντικό του λόγο, με τα κηρύγματά του, να ανάψει και να εχμαλωτήσει τις καρδιές πολλών νέων ανθρώπων. Αναλαμβάνοντας την Μητρόπολη του, η οποία ήταν μέσα σε φοβερή φτώχεια για πολύ χρονικό διάστημα, με τα πόδια πήγαινε σε κάθε χωριό, κάθε πόλη της μεγάλης του επισκοπής, και μόνο μετά από πολύ καιρό μπόρεσε να αποκτήσει ένα γαϊδουράκι, το οποίο χρησιμοποιούσε από τότε για να επισκέπτεται τις ενορίες του. Στα Τρίκαλα λένε πως στην εποχή του Διονυσίου ακόμη και οι πέτρες προσεύχονταν
και ότι όλη η πόλη ζούσε σαν μια πνευματική οικογένεια. Ο Μητροπολίτης Διονύσιος του είχε οργανώσει κατά αυτόν τον τρόπο και ο γέροντάς μας έλαβε το όνομά του προς τιμήν του. Τα χρόνια που Μητροπολίτης Τρίκης ήταν ο Διονύσιος, υπήρχε μια παράδοση. Σε κάθε γιορτή, ας πούμε των Χριστουγέννων, πριν τη γιορτή, σε κάθε σχολείο, σε κάθε παιδικό σταθμό των Τρικάλων, έφταναν υποδηματοποιοί και έπαιρναν μέτρα από όλα τα παιδιά, μέτρα από τα ποδαράκια τους. Και στην γιορτή των Χριστουγέννων, κάθε παιδί έλαμβανε δώρο, καινούργια μποτάκια με γούνα και ένα παιχνίδι. Και το Πάσχα ερχόντουσαν πάλι και πάλι έπαιρναν μέτρα από κοριτσάκια και αγοράκια για να τους ράψουν ώστε τα καινούργια ρούχα να ταιριάζουν με το χρώμα των ματιών και των μαλλιών του κάθε παιδιού. Ο Μητροπολίτης Τρίκης Διονύσιος γεννήθηκε το 1907 στην Μικρά Ασία και όπως ήδη γνωρίζετε εκείνη την περίοδο έγινε η Μικρασιατική καταστροφή ή αλλιώς η ελληνική γενοκτονία όταν οι Τούρκοι σφαγιάσανε τους Έλληνες στη Μικρά Ασία. Αυτό σημαίνει πως ήταν αυτόπτης μάρτυρας τρομερών στιγμών. Όταν ήταν 15 ετών, οι Τούρκοι σκότωσαν τους γονείς του μπροστά στα μάτια του και όχι μόνο τους σκότωσαν, αλλά τους βασάνισαν με τρομερό τρόπο. Αυτός και δύο αδελφές του ήταν οι μόνοι από τα 7 παιδιά που επέζησαν και δραπέτευσαν από τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα για την γιορτή καινούργια κουστούμάκια και φουστανάκια και μάλιστα είχαν δώσει τόσο προσοχή, γίνεται Διονύσιος Χαραλάμπους και έτσι πηγαίνει στο Άγιο Όρος και ζει ασκητικά για 10 χρόνια. Φτάνει στις κορυφές της ασκητικής πολιτείας και συνεχίζει τις σπουδές του μετά που τελειώνει την Αθωνιάδα στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Αργότερα έγινε ιεροκήρυκας στην Ίσο Μυτιλίνη και επίσης ηγούμενος σε διάφορα μοναστήρια και είχε μια συνεχόμενη ανησυχία για τα πάντα, παντού. Στην Μυτιλίνη είχε οργανώσει ένα πνευματικό κίνημα κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν επικεφαλής ενός απελευθερωτικού κινήματος και βοηθούσε Βρετανούς στρατιώτες που συμπαρίστανται στους Έλληνες στον πόλεμο κατά του φασισμού να διαφύγουν. Τότε οι Γερμανοί θέσπισαν έναν νόμο με τον οποίο ορίζονταν πως όποιος βοηθούσε Βρετανούς στρατιώτες θα εκτελούνταν χωρίς καμία περαιτέρω διαδικασία. Ο Διονύσιος βοήθησε και έσωσε πάρα πολλούς τέτοιους Βρετανούς στρατιώτες, τους ελευθέρωσε και τους έσωσε τη ζωή, αν και ο ίδιος για έναν μόνο γράφει. Βρήκα στα αρχεία του ένα πιστοποιητικό ευγνωμοσύνης από την ίδια τη Βασίλισσα της Αγγλίας. Για έναν μόνο Άγγλο στρατιώτη δεν θα του είχε δοθεί τέτοιο βραβείο. Και εκεί αναφέρεται πολύ μεγάλος αριθμός των Βρετανών στρατιωτών που είχαν διασωθεί. Εκείνος όμως, στα απομνημονεύματά του, μόνο για έναν γράφει. Και αυτός ο ένας, για τον οποίο γράφει, είναι αυτός που τον πρόδωσε. Και έτσι ο Διονύσιος έπεσε στα χέρια των Γερμανών στρατιωτών και της αστυνομίας. Και από εκεί αρχίζει το ταξίδι του μέσα στη φυλακή και στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Σε αυτό το σημείο, ενώ ο Διονύσιος είχε την ευκαιρία να απελευθερωθεί, εν τούτης αρνήθηκε. Είχε πει πως δεν μπορούσε να αφήσει τα παιδιά του, γιατί όλοι οι συγκρατούμενοι του είχαν ήδη γίνει πνευματικά του παιδιά. Πως θα μπορούσε να τα εγκαταλείψει. Μετά τον πόλεμο, ο Διονύσιος ήταν ο τελευταίος που έφυγε από το στρατόπεδο συγκέντρωσης στη Γερμανία, έως ότου σιγουρευτεί πως δεν υπήρχαν άλλοι Έλληνες εχμάλωτοι που να είχαν παραμείνει στη Γερμανία και μόνον τότε επέστρεψε στην Ελλάδα. Και όταν επέστρεψε, σύντομα χειροτονήθηκε επίσκοπος. Ξόδεψε όλη του την ιερατική εμπειρία, όλη του την δύναμη και όλη του την αγάπη για τον Χριστό για να αναζωογονήσει την εκκλησιαστική ζωή της επισκοπής που του εμπιστεύτηκαν. Η
Όταν ο γέροντάς μας ήταν νέος μοναχός, μία νύχτα προσευχήθηκε για πολλή ώρα εδώ, στον τάφο του Διονυσίου Τρίκης, το όνομα του οποίου του δόθηκε από τον γέροντά του Εμιλιανό. Παρεπιπτόντως, έβρεχε δυνατά εκείνη τη νύχτα και παρέμεινε στη βροχή και το πρωί τέλεσε την Θεία Λειτουργία. Και εκείνη τη νύχτα είδε το ακόλουθο όραμα. Έτσι όπως προσευχόταν ο γέροντάς μας, στον Διονύσιο, ο ίδιος του εμφανίστηκε. Και ο γέροντάς μας είδε το σώμα του λευκό σαν το γάλα, σαν το αντίδωρο. Και ο Διονύσιος του μίλησε. Επειδή ο γέροντάς μας προσευχόταν σε εκείνον, όπως ο Ηλισαίος είχε κάποτε προσευχηθεί στον προφήτη Ηλία για να του δοθεί χάρη. Και ο Διονύσιος του είπε, «Πάρε το σώμα μου σαν αντίδωρο, διαίρεσέ το σε μικρά κομματάκια και φύτεψέ το παντού στην οικουμένη». Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτο θανάτων πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Γέροντα, στην εποχή μας βλέπουμε ότι οι άνθρωποι όλο και περισσότερο εισέρχονται σε μια κατάσταση φιλαυτίας και ο πολιτισμός συμβάλλει στην προαγωγή της εγωκεντρικής απομόνωσης του ανθρώπου και στην επιθυμία του να επιτύχει όλο και περισσότερη απόλαυση για τον εαυτό του. Όλη την ευθύνη την έχουν οι ιερείς, διότι ο ιερέας είναι ένα πολυώματο χερουβίμ. Είναι εδώ και πρέπει να βλέπει πολύ μακριά. Μην πλησιάσει λύκος το κοπάδι. Και λύκος είναι ακριβώς αυτή η απομόνωση των ανθρώπων. Ο ναρκισισμός. Τα λόγια σας, αγαπημένο μας Πάτερ Αλέξανδρε, είναι λόγια του Αγίου Πνεύματος. Διότι ο Θεός με ερωτήσεις μιλάει. Αδάμ, πού είσαι? Ερώτησε. Γιατί κρύφτηκες? Ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Πού το βρήκες και έφαγες? Στον Παύλο, Σαούλ, τι με διώκες? Στο Ισραήλ, τη Μεγάλη Παρασκευή, λαέ μου, τι επίησάσαι και τι με ανταπέδωκας? Και πάντοτε, όταν μας πλησιάζει εκείνος, θέτει ερωτήματα στη συνείδησή μας. Να αφήσουμε λογισμούς και να αφήσουμε το Θεό να μιλήσει μέσα στη ζωή μας. Και αυτό, στην ουσία, είναι και η καθημερινή μας ζωή. Διότι όταν είμαστε μαζί, να σας χαροποιήσω, να καταλάβω ακριβώς αυτό που εσείς θέλετε. Αφιερωθώ σε αυτό, για να χαρείτε. Αλλιώς δεν έχω δικαίωμα να είμαι μπροστά σας. Αυτός είναι ο μοναχισμός. Γεννήθηκα στην Λευκορωσία, στην πόλη Γκόμελ. Και επειδή η οικογένειά μου είναι Εβραίη, μία μέρα φύγαμε για το Ισραήλ και εγκατασταθήκαμε στη Ναζαρέτ. Και έτσι ξεκίνησα να πηγαίνω στην εκκλησία και κατάλαβα ότι θέλω να γίνω χριστιανή ορθόδοξη.
Όταν οι γονείς μου συνειδητοποίησαν ότι ήμουν πολύ ενθουσιασμένοι με αυτό το θέμα της Εκκλησίας, σκέφτηκαν να καλέσουν την καλύτερη μου φίλη από τον Γκόμεν να έρθει να μου αλλάξει την γνώμη. Χωρίς να μου πούνε τίποτε, κάλεσαν τη φίλη μου και έμαθα για τον ερχομό της την ημέρα που ήρθε. Και η φίλη μου, χριστιανή, πραγματικά προσπάθησε να με βάλει σε σωστό δρόμο, λέγοντάς μου πως δεν είναι απαραίτητο να πάω σε μοναστήρι και να γίνω μοναχή. Δεν είναι απαραίτητο να είμαι τόσο προσιλωμένη στην Εκκλησία. Είναι δυνατόν να βοηθάμε τους ανθρώπους, να ζούμε σωστά και χριστιανικά μέσα στον κόσμο. Και για να μην λογομαχήσουμε περισσότερο, αποφασίσαμε να πάμε προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ. Και όταν φτάσαμε στην Ιερουσαλήμ, βρεθήκαμε στην Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού. Εκείνη την εποχή, ο γέροντάς μας ήταν ηγούμενος εκεί. Ζητήσαμε να τον δούμε. Η πρώτη ερώτηση που μου έκανε ήταν: «Πώς βρεθήκατε εσείς εδώ?» Μα ντρεπόμουν να πω ότι ήρθα να αποτρέψω τη φίλη μου από το μοναχισμό. Λέω: «Να, ήρθα στους Αγίους Τόπους να επισκεφτώ τον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου και τα λοιπά και τα λοιπά». Φυσικά δεν μπορείς κατευθείαν να λες τέτοια πράγματα, απλώς δεν μου έβγαινε να τα πω. Και μετά αρχίσαμε να μιλάμε για την φίλη μου, την Ναζαρινή. Και με ρώτησε, πώς το βλέπετε, εάν θα την πάρω μαζί μου στην Ελλάδα, θα μάθει την ελληνική γλώσσα, θα σπουδάσει στο πανεπιστήμιο και θα μείνει σε μοναστήρι. Και είπα, εξαίσια, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό. Είμαι υπέρ. Και τότε εκείνη γυρνάει σε μένα και μου λέει, και οι γονείς μου, και της λέω, το αναλαμβάνω εγώ. Και συνειδητοποιήσαμε ότι θέλουμε να παραμείνουμε με τον Γέροντα για πάντα. Και οι δύο. Και από τότε, μέχρι και σήμερα, οι γονείς μου πιστεύουν ότι φταίει η φίλη μου. Και οι γονείς της φίλης μου θεωρούν ότι φταίω εγώ. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με τον μοναχισμό. Ήταν η επαφή με την οικογένεια. Την οικογένεια εν Χριστώ. Με τον πραγματικό μοναχισμό. Και αυτή ήταν η συνάντηση με τον πατέρα. Ένιωθα τόσο καλά, τόσο πολύ χαιρόταν η ψυχή μου εκεί, ακόμη και όταν περιμέναμε να συναντηθούμε με τον Γέροντα. Καθόμασταν σε εκείνο το δωμάτιο που μας είχαν βάλει να περιμένουμε, ήταν το αρχονταρίκι, χώρος υποδοχής επισκεπτών, και η πόρτα ήταν ανοιχτή. Εκείνη την ώρα χτύπησε η καμπάνα για την τράπεζα, και μέσα από την ανοιχτή πόρτα έβλεπα να περνάνε μοναχοί, τους οποίους τώρα βέβαια γνωρίζω. Είναι οι μοναχοί από την αδελφότητα του Γέροντος. Κάποιες μοναχές, κάποιοι κοσμικοί, όμως τους είχα νιώσει πως είχαν κάποιο ξεχωριστό αίσθημα, κάποια διάθεση, κάτι που ήταν τόσο συναρπαστικό. Το είδα και τόσο χάρηκα μέσα στην ψυχή μου, ένιωθα τόσο ευτυχισμένη. Όλα όσα άφησα στον κόσμο είχαν ξεθοριάσει, είχαν χάσει κάθε νόημα για μένα. Από την στιγμή της επαφής με τον Γέροντα, με την οικογένειά του. Αυτή η ανάσα ελευθερίας, η ανάσα που ο καθένας νιώθει σαν παιδί δίπλα στο Γέροντα, όπου όλοι αισθάνονται σαν τα χαϊδεμένα παιδιά, ακόμη και στην απουσία του. Εδώ, απλώς είσαι στο σπίτι σου. Είναι η συνάντηση που είχε καθυστερήσει λίγο στη ζωή σου. Συνειδητοποιείς ότι έχεις χάσει χρόνο, ότι αυτό έπρεπε να είχε συμβεί νωρίτερα. Όμως, φυσικά, ο Κύριος γνωρίζει πότε θα συμβεί για τον καθένα. Και για μένα πια δεν υπήρχε τίποτε πίσω μου. Για μένα υπήρχε μόνο εκείνη η στιγμή. Αυτή η αρχή ήταν απλά η γέννησή μου. Μπροστά μου είχα τον πατέρα μου. Ανάλογα σκέψου και εσύ εις την καθημερινή πρακτική ζωή σου. Δεν αντέχεις το φως, δεν έμαθες να το ζητείς. Ζήσε τουλάχιστον την πίστη και την ελπίδα του θεϊκού φωτός μέσα εις την κατάχνια του πόνου σου, της αγωνίας σου, του πάθους σου, της ελπίδος σου, μέσα εις τον πόνο σου που σου χαρίζει το δάκρυ της καθημερινής ζωής, απογοητεύσεις που έχεις και οτιδήποτε άλλο. Και ο γνώφος ο εξωτερικός κρύπτει την πραγματικότητα, το φως του Θεού.
Γι' αυτό το λόγο, αφότου ερχόμαστε στο μοναστήρι, βλέπουμε πια τον άλλον άνθρωπο ως εικόνα Χριστού. Και αν είναι άρρωστος, εάν έρχεται δυσαρεστημένος ή θυμωμένος, τότε ο Χριστός στέκεται μπροστά μας αοράτος και λέει «Τι να κάνουμε, συγχώρεσέ με». Και ακριβώς εδώ βρίσκεται το μυστήριο της ανθρώπινης ζωής γενικά και της ενσαρκώσεως του Χριστού και της αγάπης του Θεού και της σωτηρίας του ανθρώπου. Δεν υπάρχει άλλη σωτηρία παρά η σωτηρία μου μέσα από τον άλλο. Και πλέον δεν ασχολείσαι με το να παρατηρείς την δική σου κατάσταση. Το μόνο που θέλεις είναι να απορροφάς ολόκληρο τον Χριστό. Και όσο πιο πολύ προχωράς, τόσο πιο πολύ ηρεμείς, σιωπάς, εξαφανίζεσαι. Όχι για να δείχνεις ως Άγιος, αλλά για να βγεις έξω, να διακονείς τους άλλους και να τους πλύνεις τα πόδια. Καλώς κάνει τη ζωή όλη μας μαζί, να έχουμε ησυχία μαζί. Κάθε μία να έχει ησυχία μέσα στη διακόνημα της, μέσα στη καλλιά της. И стоит так все здесь устраивать, чтобы мы именно в нашем общении, в нашей общине были все вместе и в то же время имели эту стихию. Και βλέπει πόσο βάρος, πόσο μπορεί κάθε μία να αντέχει και επίσης πόσο χαρά να έχει μεταξύ. Αλλά πάντα να υπάρχει αγάπη. И он, конечно, видит то, какую тяжесть несет и какую может выдержать. И агапи мэтакси мас, мэтакси тэс адерфэс, на эхон исихия, мэтакси тэн ирондэса ке мас, ке тэн ирондэ ке мас. Эду инэ о Теос. И, конечно же, самое главное, что между нами была любовь. Любовь между сестрами, между сестрами Геронтиса, между сестрами старцем. И здесь вот и есть Бог. Οπότε, εάν είναι η Κύριε Ιησού Χριστέ ή το Θεοδελισσόν με τον αμαρτωλό ή είμαι με την Οδυφή και νιώθω πως το ανάξιο είμαι εγώ, τότε τι διαφορά υπάρχει. Είναι ότι είμαι αμαρτωλή και ζητάω την συγγνώμη. Ή если я произношу «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешная» я здесь как бы с сестрами и понимаю свое достоинство, то тогда что еще нужно? Перекинь эти стыни, я дыши мой не эрсэлосму. Потому что в этот момент сестра моя и мой Бог. Όταν εγνωρίζομαι με κάποιον ή με κάτι, είναι το δικό μου πρόβλημα. Εγώ έχω πρόβλημα τότε. Δεν είναι ο άλλος που φταίει που εγώ εγνωρίζομαι. Ο καθένας είναι διαφορετικός. Ο καθένας είναι μοναδικός. Ο Θεός μας έπλασε τον καθένα διαφορετικά. Αρχίζω να εκνευρίζομαι όταν εγώ θέλω κάτι από τον άλλον και δεν το κάνει ή δεν το κάνει έτσι όπως το θέλω εγώ ή δεν είναι έτσι όπως νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι, τότε υπάρχει σύγκρουση επειδή αρχίζω εγώ με τα δικά μου, αυτά που νομίζω εγώ. Ο γέροντας πώς δεν εκνευρίζεται με τον καθέναν μας. Με τον καθέναν μας που κουβαλάμε τόσα. Επειδή ο γέροντας είναι στην ησυχία του και από αυτή την στάση της ησυχίας, ενωμένος με τον Χριστό, μπορεί να μας συναντήσει. Και εμείς μπορούμε να είμαστε όλα αυτά που είμαστε, ο γέροντας όμως δεν φεύγει από την ησυχία του. Και έτσι μπορούμε και εμείς μετά να ηρεμήσουμε, επειδή βλέπουμε ότι μας δέχεται όπως είμαστε. Ο γέροντας σας έχει διδάξει να είστε ελεύθερες και να αγαπάτε. Θα ήθελα πολύ να ακολουθώ το παράδειγμα του γέροντος.
Κάποτε μου είπε να χαμογελάς πάντα, ακόμη και όταν κοιμάσαι, έτσι όπως κάνουν τα μικρά παιδιά. Και προσπαθούσα να καταλάβω τι σημαίνει αυτό. Και ρώτησα τον γέροντα και για ποιο λόγο τα μικρά παιδιά γελούν στον ύπνο τους. Πρώτα απ' όλα, είπε, παίζουν με τους αγγέλους. Δεύτερον, δεν φοβούνε και εμπιστεύονται. Και μου φαίνεται πολύ σωστό αυτό, επειδή όταν κάποιος δεν φοβάται και έχει εμπιστοσύνη, τότε έχει ένα εσωτερικό χαμόγελο το οποίο λάμπει και βγαίνει από αυτόν. Χαρούμενοι άνθρωποι είναι σφραγίδες Χριστού. Αυτοί δια της ασκήσεως πράγματι σκάπτουν βαθιά μέσα τους. Επίσης, η αποτίμηση της φθαρίσης εικόνος εν ημίν, ως και η αναγωγή μας εις το ύψος μιας εγκαρδίου μετανοίας και βιώσεως των ευαγγελικών εντολών, αποτελούν καρποφόρων χώρων διεινεκούς μαρτυρίου συνειδήσεως. Κάποτε ο γέροντας Εμιλιανός είπε, ο μοναχός είναι άνθρωπος που ενώ περπατά πάνω στη γη, αγγίζει τον ουρανό με το κεφάλι του. Κάτι που σημαίνει πως αναπνέουμε με την προσευχή. Ζω για χάρη του άλλου, για χάρη της Εκκλησίας. Και γι' αυτό ο λόγος του γέροντος γίνεται για μας όχι σαν σχολαστική εκτέλεση, υποταγή, αλλά γίνεται, όπως είπε ο Χριστός, «Πάρε το σταυρό μου επάνω σου». Είμαστε ενδεδειμένοι με Αυτόν. Όπως ο Απόστολος Παύλος είπε, «Δεν ζω με τη δική μου θέληση, αλλά ο Χριστός ζει μέσα μου». Και ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, λέει συγκεκριμένα ότι ο σκοπός του μοναχού, και νομίζω πως μπορούμε να το πούμε και για κάθε χριστιανό, δεν είναι οι χιλιάδες μετάνοιες ή τα κομποσκήνια, αλλά το να διακρίνεις τι θέλει ο Θεός από σένα αυτή τη στιγμή και να το κάνεις. Και αυτό να γίνεται κάθε στιγμή με πλήρη απάρνηση του αμαρτωλού εαυτού μας. Η δίψα για γνήσια μοναστική ζωή και καρποφόρα πνευματική καθοδήγηση έχει συγκεντρώσει μέσα στους τοίχους των μοναστηριών ανθρώπους από διαφορετικές χώρες, καθοδηγούμενους από τον γέροντα Διονύσιο. Από την Ελλάδα, την Αμερική, τον Λίβανο, το Ισραήλ, τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Λευκορωσία και πολλές άλλες χώρες. Στην τράπεζα της Ιεράς Μονής του Αγίου Γεωργίου Καραϊσκάκη, πάνω στην βιβλιοθήκη, μπορείς να δεις τις σημαίες από τις ιδιαίτερες πατρίδες των μελών της αδελφότητας. Μέτρησα περισσότερες από 21 σημαίες. Το πρώτο μοναστήρι που έχει ιδρύσει και καθοδηγεί ο γέροντας είναι η Ιερά Μονή Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου στην Θήβα, κοντά στην Αθήνα. Κάποτε η έκταση στην οποία στη συνέχεια κτίστηκε το μοναστήρι είχε δωρηθεί στον γέροντα Διονύσιο από το ευσεβές ζεύγος Δημητρίου και Γεωργίας Τσέλου, προς ίδρυση γυναικείας Ιεράς Μονής. Και η κατασάρκα αδελφή του γέροντος, η ευσεβής δούλη του Θεού Μακαριστή Μαρία, έγινε ο ακρογωνίος λίθος της Μονής.
και ο τάφος της έχει γίνει τόπος προσευχής και ευλάβειας. И чья могила является местом молитвы и почитания ее памяти. Поскольку обитель Фивах уже не вмещала в себя всех желающих вести там монашескую жизнь, возникла необходимость обретения новых мест обитания для монахов. И тогда митрополит Фессалиотидский и фонарь... митрополитис Фессалиотидос и фонарио Ферсалон προσκάλεσε τον γέροντα μαζί με τις μοναστικές του αδελφότητες να αναλάβουν τις εγκατελειμμένες, μισογκρεμισμένες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ακόμη μονές, για να εγκατασταθούν σε αυτές οι αδελφότητες και να ξεκινήσουν την αναστήλωσή των και την επαναφορά της πνευματικής μοναστικής ζωής. В них монашеской духовной жизни. Ένα μοναστήρι είναι πάντα μία οικογένεια. Είναι πρώτα απ' όλα οικογένεια. Μία μοναστική αδελφότητα χτίζεται πάντα βάζοντας γερά θεμέλια. Δηλαδή, όταν ένας πνευματικός είναι ικανός να προσελκύει άλλους, τότε αρχίζουν να έρχονται σε εκείνον μαθητές, όπου συναθρίζονται γύρω του, αφομοιώνοντας τις παραδόσεις και την διδασκαλία του. Όταν με την πάροδο του χρόνου κοιμηθεί, εκλέγεται νέος πνευματικός από την ίδια την αδελφότητα και έτσι συνεχίζεται η παράδοση μέσω της διαδοχής. Το μόνο που στερεί τη Ρωσική Εκκλησία είναι ακριβώς αυτή η διαδοχή έμπειρων πνευματικών. Σε εμάς στη Ρωσία, για την ώρα, δεν βλέπω τέτοιες δυνατές μορφές που να είχαν εμπνεύσει τον μοναχισμό, αφού για την ώρα σε εμάς δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατές μορφές, τέτοιοι πνευματικοί, τότε είναι λογικό να πάμε να μαθητεύσουμε όπου αυτοί υπάρχουν. Κατά τη γνώμη σας, υπάρχει κάτι στην εμπειρία της πνευματικής οικογένειας του γέροντος, το οποίο θα ήταν χρήσιμο όχι μόνο μέσα σε αυτή την οικογένεια, αλλά θα είχε ωφελήσει τον ρωσικό μοναχισμό φέρνοντας πνευματικούς καρπούς? Η εμπειρία στην αδελφότητα του γέροντος, γυναικεία και ανδρώα, είναι εμπειρία καθολική, της Εκκλησίας μέσω της μοναχικής ζωής. Πιστεύω πως ακριβώς εδώ, στην Ελλάδα, σώζεται αυτή η παράδοση ζωής κάτω από την καθοδήγηση ενός γέροντος. Ο γέροντας βαδίζει αυτή την οδό, την έχει περπατήσει και τώρα πλέον καθοδηγεί εμάς στον Χριστό. Εμείς βλέπουμε αυτήν την διαβίου εμπειρία και μας είναι πιο εύκολο, επειδή καταλαβαίνουμε εκείνον μέσω από τα έργα της ζωής του εν Χριστώ, εν αγάπη. Και βέβαια, αυτό μας στηρίζει πολύ. Πιστεύω ότι οι πνευματικοί στη Ρωσία σιγά σιγά θα προχωράνε προς αυτήν την κατεύθυνση και θα στερεωθούν. Εάν τα μοναστήρια στη Ρωσία θα έχουν αυτό ως αρχή, πιθανόν κάτι θα αλλάξει. Και τώρα ας τελειώσουμε. Επιθυμώ μίαν απλώς ευχήν να εκφράσω δι' όλους ημάς. Να έχουμε εμπιστοσύνη εις τον Θεόν, μνήμην και αγάπην έμπονον προς Αυτόν. Το Άγιον Όρος μας έδειξε και μας λέγει ότι η χάρις του Θεού ενεργεί παντού. Ξεύρετε πως ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός την Θεία Χάριν, έξαλμα Θεού, δηλαδή πίδημα Θεού. Εκεί που κάθεσαι, εκεί που χρόνια περίμενες τον Θεόν και δεν τον βρήκες, έφνη σπηδάει και μπαίνει μέσα σου. Σε εναγκαλίζεται, σε φυλά,
σε γεμίζει με το χνότο Του, με την πνοή Του, με την αγάπη Του, με το είναι Του, με την τριαδικότητά Του. Το να κάθομαι απέναντί σας είναι σαν να κάθομαι απέναντι στο Χριστό. Δεν υπάρχουν πρόσωπα, σβήνονται τα πρόσωπα. Υπάρχει ο ζών Χριστός. Υπάρχουμε εμείς, υπακούονται στο Χριστό, στην ζώσα μορφή του Χριστού. Και αυτό σε κάνει να κομματιάζεσαι, να διαλύεσαι, να λιώνεις, να εξαφανίζεσαι. Προσεύχεσαι ο Κύριος να δώσει χάρη στον άλλο άνθρωπο και εσύ να τον βλέπεις σε αυτήν την κατάσταση και να χαίρεσαι. Και όταν η θεϊκή αγάπη έρχεται και σε αγγίζει, λες, καταλαβαίνω Κύριε, ας έχει τα χαρίσματα εκείνος και εγώ απλώς να αγαπάω. Κατάλαβα τώρα ότι σε εμένα δόθηκε απλώς να αγαπάω. Και αυτό είναι υπέροχο. Είναι τραγικό όταν ένας άνθρωπος ταυτίζει την αγάπη του να έχει κάποια σύνορα και ότι μόνο μέχρι αυτά τα σύνορα πρέπει να φτάσει η αγάπη του. Ενώ η αγάπη του Ιησού και οι ενέργειες των Αγίων είναι παντού, πάντοτε, μέρα νύχτα. Είναι η καμπάνα της ησυχίας. Θέλοντας ημί, πρέπει να κλείσω το στόμα μου τώρα.